Καλησπέρα. Πώς είναι η κατάσταση της υγείας της μικρής Αλεξίας? Καλησπέρα. Πράγματι, τα νέα είναι ευχάριστα, συγκρατημένα αισιόδοξα. Μεν ευχάριστα δε, όντως η 8χρονη Αλεξία βγήκε από τη μονάδα εντατικής θεραπείας, στην οποία νοσηλευόταν λόγω του γεγονότος ότι τραυματίστηκε από αδέσποτη σφαίρα ανήμερα το Πάσχα στην αυλή του σπιτιού της, ενώ έπαιζε. Να πούμε ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, η μικρή Αλεξία έχει μεταφερθεί σε θάλαμο ενώ αναπνέει χωρίς μηχανική υποστήριξη. Παρ' όλα αυτά, οι γιατροί αποφεύγουν να κάνουν την οποιαδήποτε πρόβλεψη, καθώς η κατάστασή της κρίνεται ακόμα και τώρα κρίσιμη. Λίγη ώρα πριν να πούμε ότι βγήκε και το σχετικό ιατρικό ανακοινωθέν, το οποίο αναφέρει συγκεκριμένα ότι η ασθενής από 24 ώρων νοσηλεύεται πλέον εκτός μονάδος εντατικής θεραπείας σε χειρουργικό τμήμα. Είναι απείρετη, δεν επικοινωνεί, αλλά έχει ανοιχτούς οφθαλμούς, κινεί τα άκρα ομότιμα και προφέρει ήχους. Δεν παρουσιάζει σημεία ή συμπτώματα ενδοκρανίου υπερτάσεως και υποβάλλεται σε φυσιοθεραπεία. Θα γίνει σήμερα επανέλεγχος από τους νευρολόγους του νοσοκομείου, προκειμένου να τροποποιηθεί η φαρμακευτική αγωγή. Εκτιμούμε ότι έχει διαφύγει πλέον τον κίνδυνο ζωής, χωρίς όμως να είμαστε σίγουροι περί της προγνώσεως. Εν ολίγης, η 8χρονη Αλεξία, από ό,τι φαίνεται, έχει αποφύγει τον κίνδυνο. Ακριβώς παρόλα αυτά, η κατάσταση. Ένα μήνα μετά, έτσι, Γιάννη. Ναι, έχει περάσει πολύ καιρό. Ακριβώς ένας μήνας. Ακριβώς. 27-28 Απριλίου ήταν. Ακριβώς. Ευχόμαστε όλοι. Πολύ, Γιάννη. Χωριτσάκη. Να πάνε όλα καλά, φυσικά. Ήταν...